προσφυγό που θα πάνε στα δημοτικά σχολεία είναι 15. Είναι σπιθισμός εμμετάβλητος. Θα πάνε στα σχολεία που έχουμε δει τμήματα ΖΕΠ, δηλαδή ζώνες εκπαιδευτικής προτεραιότητας. Θα είναι το 3ο και το 8ο δημοτικό σχολείο, το 7ο και το σχολείο του Αγίου Μινά στα Τιμιανά. Από ό,τι καταλαβαίνετε, αν δέσουμε τον αριθμό των παιδιών, περίπου 4 παιδιά σε κάθε σχολείο. Αυτά θα παρακολουθούν μαθηματικά και γλώσσα μόνα τους και στα άλλα μαθήματα, όπως η γυμναστική ή τα καλλιτεχνικά, θα είναι με τα παιδιά, όλα τα παιδιά της τάξης, στην οποία θα φοιτούν. Τα παιδιά που θα φοιτήσουν είναι παιδιά τα οποία διαμένουν σε ξενοδοχεία ή σε σπίτια. Και κάτι βεβαίως και έχουν, σήμερα είχαμε μια σύσκεψη με τη δικηγόρο της υπατσαρμοστίας και της μετάδρασης. Εκεί είχαμε και τις καρτέλες των παιδιών που έχουν κάνει τα εμβόλια που αντιστοιχούν στην ηλικία τους. Και τα οποία βέβαια τα εμβολιάρια θα πάρουν και στο σχολείο των παιδιών. Η υπατσαρμοστία που ενδιαφέρει την εγγραφή των παιδιών στα δημοτικά σχολεία. Η άρση με ΜΚΟ είναι εκείνη η οποία έχει τα σπίτια τα οποία διαμένουν τα παιδιά. Αλλά δεν εμπλέκεται στην εκπαιδευτική διαδικασία καθόλου. Η μετάδραση είναι εκείνη η οποία φιλοξενεί σε δομή της τα παιδιά που είναι ασυνόδευτα και υπάρχει βέβαια σε αυτά τα παιδιά εισαγγελική παραγγελία. Είναι ένα θέμα το οποίο τέθηκε και σημαίνει σύσκεψη στο γραφείο μου με τις διευθυντές σχολικών μονάδων και τους εκπροσώπους, σας είπα προηγούμενα, της Πατσαρμοστίας, ότι πρέπει οπωσδήποτε να βρεθεί κάποιος διερμηνέας ώστε τουλάχιστον 2-3 φορές την εβδομάδα να υπάρχει επικοινωνία το σχολείο με την οικογένεια για να μπορεί να υπάρχει και με τα παιδιά βέβαια για να μπορεί να υπάρχει μια καλύτερη ανταλλαγή απόψεων για τα παιδιά αυτά. Οι οικογένειες όταν παίρνουν το άσυλο, η ελεύθερη μετακίνηση με την Μητροπολιτική Ελλάδα φεύγουν. Συνεπώς δεν μπορούν να πω, ή κάποιοι μπορούν να έρθουν. Έφυγαν το ένα παιδάκι μια οικογένεια, μια οικογένειά του εκτός Χίου και είδε κάποιο άλλο παιδί το οποίο μπήκε σε σπίτι και θα πάει στο σχολείο. Δεν είναι σταθερός ο αριθμός. Αλλά πάνω κάτω σε αυτά τα πλαίσια στα οποία θα κινούμαστε.